Πριν από πολλούς αιώνες, η Κύπρος ήταν γνωστή ως το πράσινο νησί. Πάνω από το μισό εδάφους του νησιού ήταν καλυμμένο από δάση, λόγω διάφορων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των τακτικών δασικών πυρκαγιών, οι οποίες τα τελευταία 100 χρόνια κατέστρεψαν σχεδόν 40.000 εκτάρια δασικής βλάστησης. Η σημερινή δασική έκταση καλύπτει μόλις το 25% του νησιού. GreenCyprusCom είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016, η οποία με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών της Κυπριακής Δημοκρατίας ασχολείται με την αποκατάσταση της δασικής χλωρίδας του νησιού. Δήλωση αποστολής της GreenCyprusCom συνιστάται στο σχηματισμό του μαζικού κινήματος των Κύπριων και των επισκεπτών του νησιού που αποσκοπεί στην ανάπλαση και διατήρηση του οικοσυστήματος της Κύπρου, καθώς επίσης στην προτροπή της προσωπικής συμμετοχής στην αποκατάσταση των δασών των πολιτών, οι οποίοι είναι και οι αφέντες του νησιού. Ο στόχος μας είναι να φυτέψουμε πάνω από 100.000 δέντρα και να αποκαταστήσουμε στην Κύπρο τον τίτλο «Πράσινο νησί». Ειδικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου της GreenCyprusCom έχει το Ανοιχτό Συμβούλιο, στο οποίο ανατίθενται τα πολλαπλά καθήκοντα εκτέλεσης κυρίας Αποστολής. Το Συμβούλιο συγκροτείται από κορυφαίους πολιτικούς, επιχειρηματίες και δημόσια πρόσωπα της Κύπρου, ευαισθητοποιημένους στα θέματα της φύσης της. Γέρμαν Λιλευγιάλη, πρόεδρος του Ανοιχτού Συμβουλίου, πρόεδρος της GL Financial Group. Πολάκη Σαρής, ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας Πολάκη Σαρής. Κύπρος Κουρής, διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου The Heritage Private School and Institute. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, βουλευτής, πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος, οικολόγος. Ανδρέας Χριστοφή, ιδιοκτήτης της The Land of Dreams. Η Κύπρος τα πιο παλιά χρόνια είχε πάρα πολύ πράσινο. Γι' αυτό και στα ελληνικά μιλούν για, και ακόμα στα πιο παλιά χρόνια, για Κύπρο δασόεσσα. Γιατί ήταν καλυμμένη με δάση η Κύπρος. Για διάφορους λόγους έχει μειωθεί η βλάστηση γενικά στη φύση. Γι' αυτό σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες τις θέλουμε, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο σίγουρα. Πέραν όμως από την ανάγκη για το πράσινο, να μην ξεχνούμε ότι τα δέντρα καθαρίζουν τον αέρα, προσφέρουν καταφύγιο για τα πουλιά και για την άγρια ζωή, βοηθούν το έδαφος να συγκρατήσει το έδαφος και να εμποδίσει τη διάβρωση, αλλάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. В любом случае, жизнедеятельность людей в основном за все времена приводила к тому, то, что исчезает потихонечку все живое. Да? То есть мы свои акции хотим, в общем-то, восстанавливать именно это живое, то, что есть на земле. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε έναν τέτοιο χώρο που είναι πραγματικά καταπληκτικός. Είναι μια εκπροσώπηση της φύσης και χρειάζεται απαραίτητα τα δεντρίλια τα οποία φυτεύονται εδώ σήμερα. Σας συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια. Ο στόχος του να κάνουμε μαζί όλοι μας την Κύπρο πράσινη είναι πραγματικά ένα στόχος βαθιά στη ψυχή μας. Εγώ προσωπικά και η σύζυγός μου Ζωή στο σχολείο, στο ιδιωτικό σχολείο, στο Heritage στην Λεμεσό, αυτό πράγματι κάνουμε. Έχουμε δημιουργήσει εκεί μία όαση. Εδώ τώρα θα γίνει μία όαση. Και όλη η Κύπρος, αν μπορεί να γίνει μια μεγάλη όαση, όπως ήταν στο παρελθόν. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θέλω να συγχαρώ την Green Cyprus για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και μακάρι πάρα πολλοί άλλοι να θέλουν να την ακολουθήσουν. Η Κύπρος χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ πράσινο και ελπίζω το παράδειγμα της Green Cyprus να το ακολουθήσουν πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης, η GreenCyprusCom έχει πολλούς προσβευτές που η γνώμη τους μετράει στην Κύπρο. Ανάμεσα τους διάσημοι δημοσιογράφοι, αθλητές, καλλιτέχνες και bloggers.
Με το παράδειγμά τους δείχνουν πόσο σημαντικό και τιμητικό είναι να είσαι εθελοντής του οικολογικού κινήματος και να συμμετέχεις στη δεντροφύτευση. Διεθνής υποστήριξη. Χάρη σε τέτοια μεγάλη υποστήριξη στο κίνημα GreenCyprusCom, προσχωρούν όχι μόνο εθελοντές στην Κύπρο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Οι οπαδοί της GreenCyprusCom ήδη υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία, Λετωνία, Τσεχία, Ρωσία και Κροατία. Μέρα με τη μέρα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Σήμερα στις μασικές διατροφητεύσεις που οργανώθηκαν από το κίνημα GreenCyprusCom συμμετείχαν πάνω από 500 άτομα. Χάρη στους εθελοντές της GreenCyprusCom, μετά την ολοκλήρωση των δύο σεζόν δεντροφυτεύσεων, φυτεύτηκαν πάνω από 2.500 δέντρα. Η δεντροφύτευση δεν είναι μόνο μια ευχάριστη και δραστήρια ψυχαγωγία για κάθε ηλικία, αλλά επίσης συναρπαστική, ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ειδικά για νεαρούς οικολόγους, οι οποίοι θα μπορέσουν μόνοι τους να φυτεύσουν τα δέντρα υπό τον έλεγχο των μεγαλύτερων καθοδηγητών και εμπειρογνωμόνων από το τμήμα δασών. Εφτά εκδηλώσεις. Διεξάχθηκαν 7 μαζικές εκδηλώσεις δεντροφύτευσης. 2.500 δέντρα. Φυτεύτηκαν πάνω από 2.500 δέντρα. 500 εθελοντές. Πάνω από 500 εθελοντές συμμετείχαν στη φύτευση δέντρων. 5 χώρες. Υποστήριξη των εθελοντών από 5 ευρωπαϊκές χώρες. 12 εταίρους. 12 εταιρικούς εταίρους. 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Διάδοση δημοσιεύσεων στα ΜΜΕ πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Το κίνημα GreenCyprusCom συνέχεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου, χάρη στις πολλαπλές δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Για το έργο έμαθαν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι και είναι ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός της Κύπρου. GreenCyprusCom. Κάντε και εσείς τη συνεισφορά σας στην αποκατάσταση των δασών της Κύπρου. Join us. www.greencyprus.com